Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυδεύτηκαν χθες στην Αχαϊκή πρωτεύουσα οι 6 από τους 7 νεκρούς της προχθεσινής πρωτοφανής βομβιστικής επίθεσης στην Πάτρα. Το 7ο κύμα ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί. Η αστυνομία έχει καταλήξει όμως το συμπέρασμα ότι πρόκειται για το δράστη. Όλα τα ευρήματα που σχετίζονται με τον νεκρό μεταφέρθηκαν από εμπειρογνώμονες στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, το 7ο θύμα πρόκειται για νεαρό άνδρα που φορούσε λευκό βαμβακερό πουκάμισο και πλεκτό ακριλικό μπουφάν χρώματος mauve gris. Το μπουφάν είχε επένδυση πόδρας γκρι με ρίγες λαδί και μπορντό και στην επιφανειά του ήταν διάσπαρτα στα μποτά καγκουρό και η λέξη Αυστράλια. Ο άγνωστος φορούσε παπούτσια ελληνικής κατασκευής χρώματος ταμπά. Η αστυνομική διεύθυνση παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι για τα στοιχεία του αγνώστου να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα 224 526 και 278 713 ή με τον αριθμό 100 της αμέσου δράσεως. Ένταση χθες όμως είχαμε στο πολιτικό σκηνικό με αφορμή τα μηνύματα για τη θλιβερή επέτειο της 21ης Απριλίου. Νέα όξυνση παρουσιάστηκε ανάμεσα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία διαπιστώνει ότι η δημοκρατία στη χώρα μας είναι όσο ποτέ άλλοτε ισχυρή και καμία σκοτεινή δύναμη δεν μπορεί να προσβάλλει τους θεσμούς ή να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της. Στο μήνυμά του το ΠΑΣΟΚ τώρα τονίζει ότι η δημοκρατία και οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν κινδυνεύουν από άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις. Συρρυκνούνται όμως και υπονομεύονται καθημερινά από την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ ως εκδήλωση θράσους, στην οποία μας έχουν συνηθίσει οι συγγραφείς του μηνύματος, οι οποίοι δεν έφτασαν απλά στα πρόθυρα της αλλίωσης, αλλά επιχείρησαν με τις πράξεις τους και με τις διακηρύξεις τους περί χρονοτούλαπου της ιστορίας να εγκαταστήσουν στη χώρα αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ο συνασπισμός τώρα αναφέρει ότι μπροστά στις βαθύτατες συντηρητικές επιλογές της κυβέρνησης και εν ώψη της αναβίωσης της τυφλής δικοματικής πόλωσης είναι η επιτακτική ανάγκη μιας νέας προοδευτικής πορείας στη ζωή της χώρας μας. Κρίσιμο χαρακτηρίζεται το τριήμερο που ακολουθεί για την αναστολή όχι των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Προχθές με εντολή του Πρωθυπουργού ανατέθηκε στον Υπουργό Προεδρίας ο ρόλος συντονιστή που μαζί με τους Υπουργούς Εργασίας και Μεταφορών κ. Καλατζάκου και Γελεστάθη θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε ο διάλογος για την εξυγίανση της εταιρείας να προχωρήσει με βάση την πρόταση Τρίτσι αλλά πρωτίστως και να αποφευθεί η ταλαιπωρία του κοινού. Η σύγκληση των δυνάμεων του αριστερού και προοδευτικού χώρου προϋποθέτει την ανασύνταξη και τον αμοιβαίο εξυγχρονισμό του συνασπισμού αλλά και του ΠΑΣΟΚ και δεν θα προκύψει από συγκλήσεις. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, το οποίο συνήλθε χθες. Τις απόψεις τους για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό συζήτησε χθες ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού σε διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς επίσης και με την πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, κυρία Μαρία Δαμανάκη. Περισσότεροι από 8.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν εγκατεληφθεί στους δρόμους της Αθήνας, αιτία το παρατεταμένο κλείσιμο της χωματερής των Άνω Λωσίων. Τη Δευτέρα θα επισκεφθεί το Δήμο ο Υπουργός των Εσωτερικών, κ. Σωτήρης Κούβελας. Πενθήμερη άδεια ζήτησε και πήρε βάσει των νέων διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αθανασόπουλος, ο οποίος εκτείνει ποινή φυλάκισης στις φυλακές Κορυδαλλού 3 ετών και 6 μηνών, κατηγορούμενος στο σκάνδαλο του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού. Ο κ. Αθανασόπουλος βγήκε από τις φυλακές του Κορυδαλλού στις 4 το απόγευμα. Εκτός Κορυδαλλού όμως και ο Θεόδωρος Θεοφιλογιαννάκος, καταδικασμένος σε κάρτριψη 23 ετών για βασανισμούς πολιτών κατά την επταετία, έκανε και αυτός χρήση του ευεργετήματος του νέου σοφρονιστικού κώδικα και έτσι και αυτός από το απόγευμα στις 4 για 5 μέρες θα είναι ελεύθερος. Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παναγιωτίδη, που πέθανε χθες σε ηλικία 55 χρόνων ύστερα από μακρά ασθένεια. Τη θέση του εκλειπώντος στο Κοινοβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Σερών, κ. Θωμάς Σερέτης. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουν η Γενική Γραμματεύση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Αλέκα Παπαρίγα, καθώς επίσης και η πρόεδρος του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη την προσεχή Δευτέρα. Η κυρία Παπαρίγα θα μιλήσει σε συγκέντρωση οπαδών του κόμματός της στο γήπεδο του Sporting, ενώ η κυρία Δαμανάκη στο Παλέντο Σπορ της Θεσσαλονίκης. Και να παρακολουθήσουμε τώρα τις εξελίξεις στον εξωτερικό χώρο. Οι περισσότερες χώρες του πλανήτη έχουν αναλάβει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη ανθρωπιστική επιχείρηση για την σωτηρία των εκατοντάδων χιλιάδων Κούρδων που προσπαθούν να διασωθούν από τις επιθέσεις των στρατευμάτων της Βαγδάτης εναντίον τους. Παρόλη όμως τη βοήθεια που φτάνει στις περιοχές όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες, ο αριθμός των θανάτων ανάμεσα στις τάξεις τους αυξάνεται καθημερινά.
εξαιτίας της πείνας, των άσχημων κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στο ορεινό Κουρδιστάν και των ασθενειών. Μόνη τους ελπίδα η δημιουργία των φυλάκων μέσα στο έδαφος του Ιράκ, οι οποίοι θα προστατεύονται από αμερικανικά, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα. Η κυβέρνηση της Βαγδάτης αντιδρά στο σχέδιο αυτό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των εσωτερικών υποθέσεών της. Στην Αίγυπτο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών James Baker συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη σύγκληση των απόψεων ανάμεσα στους Άραβες και το Ισραήλ, με σκοπό την ως το δυνατό συντομότερη επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Υπουργός είχε χθες συνομιλίες με Παλαιστίνιους ηγέτες των κατεχομένων στην Ιερουσαλήμ και τον Ιορδανό Μονάρχη Χουσέιν στο Αμάν. Ο κύριος Μπέικερ αναμένεται να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα αυτό με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ σήμερα στο Κάιρο. Μόσχα. Ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Κορπατσόφ έφτασε χθες στη Μόσχα μετά το ιστορικό ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Ο κύριος Κορπατσόφ, σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες, θα αντιμετωπίσει ένα νέο κίνδυνο στην πατρίδα του. Οι συντηρητικοί και οι αντιπολιτευόμενοι ριζοσπάστες στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης θα προσπαθήσουν να τον ανατρέψουν από το αξίωμά του τις αμέσως προσεχείς ημέρες στη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου αυτού στο Κρεμλίνο. Κυρίες και κύριοι, ας ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ματιά στον σημερινό καιρό. Έθριο καιρό με νεφώσεις μετά το μεσημέρι προβλέπει για σήμερα στην Αττική η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.